να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε το φαινόμενο Airbnb στην Ελλάδα. Και για να το πούμε έτσι πιο έτσι, σωστά, το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω γνωστών τουριστικών πλατφόρμων. Πριν καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον ειδήμονα επ' αυτού, να δούμε λίγο το βίντεο το οποίο επιμελήθηκε το ρεπορτάζ Ειρήνη Γεωργιλέα σε σχέση με τις τάσεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι που μας πέρασε σε ό,τι αφορά την ενοικίαση ακινήτων μέσω γνωστών τουριστικών πλατφόρμων. Η Airbnb έχει μπει για τα καλά στη ζωή των πολιτών. Πλέον αποτελεί επιλογή όχι μόνο των ξένων τουριστών που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, αλλά και των Ελλήνων που πραγματοποιούν ταξίδια εντός της χώρας. Με πάνω από 63.000 σπίτια σε όλη την Ελλάδα καταχωρημένα στη δημοφιλή πλατφόρμα, η χώρα μας αναδεικνύεται μία από τις καλύτερες αγορές για την Airbnb με βάση την άνοδο της προσφοράς το τελευταίο χρόνο. Η Αθήνα, η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Χαλκιδική είναι οι πρωταθλήτριες σε ό,τι αφορά τον αριθμό των καταχωρημένων κατοικιών, παρουσιάζοντας τα υψηλότερα νούμερα αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέσα στον Αύγουστο η Αθήνα είχε πάνω από 11.500 ενεργές καταχωρήσεις, ενώ στην Κρήτη το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται σε πάνω από 10.600 καταχωρήσεις. Η Κέρκυρα, η οποία την τελευταία διετία συνεχίζει να κινείται όπως και όλα τα νησιά του Ιωνίου ανωδικά, βρίσκεται στην τρίτη θέση με συνολικά 3.700 σπίτια. Τέταρτη ακολουθεί η Χαλκιδική με 3.400 καταχωρήσεις. Στις Κυκλάδες πρωταγωνιστούν οι δύο πιο λαμπεροί προορισμοί, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Οι καταχωρήσεις φέτος στη Μύκονο με βάση την Airbnb κυμαίνονται στα 2.600 σπίτια. Ανάλογο είναι το ποσό και στη Σαντορίνη. Οι έξι αυτοί προορισμοί συγκεντρώνουν 34.400 ενεργές καταχωρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 28.600 κατανέμονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πορεία της Airbnb τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σημειώνει σημαντική άνοδο. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος το καλοκαίρι η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργών καταχωρήσεων μεταξύ των μεγάλων τουριστικών προορισμών της Μεσογείου όπως Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο η αύξηση ήταν θεαματική και άγγιξε το 62%. Είναι γεγονός πως η διάσημη πλατφόρμα νοικιάσεων έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα που επικρατούσε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα στη μίσθωση ακινήτων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα που επικρατεί στη φορολογική επιβάρυνση των τουριστικών καταλυμάτων και των διαμερισμάτων Airbnb. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι υπηρεσίες του αναζητούν τα στοιχεία όλων όσων έχουν ακίνητα καταχωρημένα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι εγκύκλοι για την καταγραφή των ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν κατοικίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το επόμενο έτος θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Αυτό σημαίνει πως ο φόρος μπορεί να ανέλθει έως και στο 45% του εισοδήματος. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλησπέρα. 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 Ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ για να δούμε αυτό το ζήτημα, το οποίο παίρνει έτσι μεγάλες διαστάσεις. Και όσο περνάνε τα καλοκαίρια, νομίζω όλοι και οι περισσότεροι βάζουν τα σπίτια τους σε τουριστικές πλατφόρμες. Και δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια, δηλαδή είναι χρήσιμο να το δούμε ακόμα και τώρα, γιατί μιλάμε για μια διαδικασία που κρατάει όλο το χρόνο, ιδίως στις πόλεις, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Παρατηρούμε ακόμα και τώρα αρκετή ένταση στο όλο φαινόμενο της διαδικασίας του Airbnb. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Airbnb είναι η πιο γνωστή από τις εταιρείες πλατφόρμες. Υπάρχουν και άλλοι. Την γνωρίζει καλύτερα. Ναι, το έχουμε ταυτίσει με την Airbnb. Αλλά δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια. Σίγουρα οι προορισμοί που δείξατε και προηγουμένως, τα νησιά, η Κρήτη, η Χαλκιδική, αυτά είναι καλοκαιρινοί προορισμοί. Εκεί υπάρχει μεγάλη ένταση τους μήνες καλοκαιρινούς. Αλλά οι πόλεις αυτή τη στιγμή έχουν αρκετό κόσμο που έρχεται και βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις ενοικίασης βραχυπρόθεσμης, δηλαδή για επαγγελματικούς σκοπούς, για παράδειγμα. Διάβαζα προχθές στο διαδίκτυο ότι η Airbnb σκέφτεται να συνεργαστεί με μια εταιρεία η οποία θα παρέχει χώρους για συσκέψεις ή για συναντήσεις τελεχών, με σκοπό και οι δύο μαζί να παρέχουν ένα πακέτο στους εργαζόμενους των εταιρεών, όταν πάνε σε μια πόλη για επαγγελματικές ανάγκες, να έχουν και το χώρο που θα μένουν μέσω της Airbnb και το χώρο που θα κάνουν τη δουλειά τους μέσω της άλλης εταιρείας. Και να ρωτήσω κάτι, τελικά αυτό το φαινόμενο απασχολεί, μάλλον αφορά μόνο ξένους τουρίστες, δηλαδή οι Έλληνες το βάζουν σε μια πλατφόρμα για να προσελκύσουν τουρίστες από το εξωτερικό, ή φαίνεται ότι και οι Έλληνες τώρα πλέον κάνουν διακοπές ή, εν πάση περιπτώσει, πάνε κάπου
νοικιάζοντας ένα σπίτι, το να πάνε σε ένα ξενοδοχείο. Όχι, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι μια μόδα, είναι μια μετεξέλιξη του παλιού couchsurfing που υπήρχε, δηλαδή της ανταλλαγής καναπέδων, ναι, υποκυριολεξία, στην ουσία ανταλλαγής σπιτιών που υπήρχε παλιά. Και μετά η Airbnb διαπίστωσε αυτό το κενό και οι άλλες εταιρείες, η Airbnb πιο επιτυχημένα από τις άλλες, και δημιούργησε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ουσιαστικά χρεώνεις το σπίτι σου για να έρθει άλλος να μείνει κάποιες μέρες. Mm-hmm. Στην αρχή, ναι, ήταν πιο πολύ τουριστικό, ερχόντουσαν οι άλλοι για διακοπές στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Μετά όμως βλέπουμε ότι και Έλληνες είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όταν πηγαίνουν διακοπές. Και βλέπουμε και άλλες μορφές τουρισμού που το χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Που δεν είναι απαραίτητα η αναψυχή, σας λέω, μπορεί να είναι η δουλειά. Ένα παράδειγμα είναι ότι αν κάποιος χρειαστεί να κάνει μια επέμβαση σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, νοικιάζονται πολλά σπίτια κοντά στο νοσοκομείο για τους συγγενείς του. Για να είναι κοντά και να έχουν την προσβασιμότητα κατευθείαν στο χώρο που είναι ασθενής. Δηλαδή είναι πολλές οι περιπτώσεις που καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα περιοχές οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη άνθηση μέσω αυτής της οικονομίας του διαμοιρασμού, ποιες είναι? Αρχικά ήταν το κέντρο της Αθήνας και έκανε και ένα πολύ καλό στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στο τρίγωνο που είναι κοντά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στην Αιώλου, στην Αγίου Μάρκου κτλ. Αυτό με το Κουκάκι που ήταν πρώτο σε ζήτηση ισχύει. Το Κουκάκι ισχύει. Το παραμένει κουκάκι ακόμα πρώτο σε ζήτηση. Παραμένει από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση και έχει και πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με το τι ζήτησε για το Τρομερό Κουκάκι αυτό, κάποια χρόνια πριν. Μιλάμε για 600% πάνω το Κουκάκι σαν Κουκάκι σε σχέση με το προ-Airbnb εποχή. Αντί να επιλέγουν παραθαλάσσια μέρη, τα νότια προάστια ενδεχομένως. Ναι, επιλέγουν αυτά τα οποία εκεί που βρίσκεται και ο πολιτισμός, εν πάση περιπτώσει, πολιτική κληρονομιά της χώρας μας. Ξέρετε τι γίνεται, ναι. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή το ένα είναι επιλέγουν εκεί που είναι ο πολιτισμός, εκεί που είναι οι τόποι και τα σημεία τα οποία θέλουν να επισκεφθούν, να είναι κοντά. Και επίσης η νυχτερινή ζωή, πάλι να πάνε με τα πόδια, ναι, το Κουκάκι, το ιστορικό κέντρο που λέμε. Πολλοί επιλέγουν τη θάλασσα, αυτό που λέτε ότι όταν έρθουν καλοκαίρι, ιδίως θέλουν να είναι κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχω διαπιστώσει και από άλλους που μιλάμε είναι ότι και από ανθρώπους που έχουν εταιρείες που διαχειρίζονται ακίνητα και που τα βάζουν στο Airbnb, ότι ακόμα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η τιμή του σπιτιού. Δηλαδή, έχω ακούσει περιπτώσεις, ας πούμε, στο δάσος Χαϊδαρίου, που δεν είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με πολύ χαμηλή τιμή που το έχει μια κοπέλα και το διαχειρίζεται και έχει ζήτηση. Δηλαδή, τους έχει πει η συγκοινωνία είναι αυτή και μπορεί να το χρησιμοποιήσετε. Επίσης, στα βόρεια, δηλαδή στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, επίσης υπάρχει η χρήση του Airbnb. Mm-hmm. Και σας λέω και πάλι, πρέπει να το δείτε λίγο πιο κοινωνικά. Δηλαδή, η διαδικασία της βραχυπρόθεσμης τουριστικής μίσθωσης έχει το καλό ότι ο άλλος απλώς μένει στο σπίτι και από εκεί και πέρα κινείται και βοηθάει την τοπική οικονομία. Γιατί θα βγει να ψωνίσει, θα πάει στα μαγαζιά, θα πάει στο καφέ, θα πάει στο εστιατόριο. Κάτι το οποίο δεν το έχει, όπως και να το κάνουμε, το all inclusive ξενοδοχείο, δηλαδή εκεί που όλες οι παροχές ανοίγουν και σταματάνε στην πόρτα του ξενοδοχείου. Και πολύ ευνοεί και τις οικογένειες που έχουν έτσι και 2 και 3 μέλη από το να πάνε και να κλείσουν ένα ξενοδοχείο, το οποίο νομίζω θα είναι πολύ πιο κοστοβόρο. Το οποίο θα είναι, δεν ξέρω, τρεκλίνο ενδεχομένως. Ένα αντίστοιχο σπίτι το οποίο θα χωράει όλα τα μέλη της οικογένειας, νομίζω θα του βγει και πιο οικονομικά. Ναι, στην ουσία είναι αυτό που λέτε, ότι ο καθένας επιλέγει ανάλογα με την μορφή της ομάδας με την οποία ταξιδεύει, ναι, ποια διαδικασία θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αν είναι μια παρέα, ας πούμε, 3 ζευγαριών, πιθανόν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο για να είναι 3 δωμάτια. Αν είναι μια οικογένεια με παιδιά, πολύ πιθανόν να πάνε στο Airbnb. Γιατί εκεί έχουν και τον έλεγχο των μικρών παιδιών και βολεύει και ο χώρος. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε αν, επειδή υπήρχε ένα άναρχο καθεστώς σε σχέση με αυτή την ενοικίαση. Αν τώρα έχουν μπει τα πράγματα σε έναν έλεγχο εκ μέρους του κράτους ή αν παραμένουν κάπως ανεξέλεγκτα με τις παρόμοιες μισθώσεις και ενοικιάσεις κατοικιών. Κοιτάξτε, δεν είναι ανεξέλεγκτα και ουδέποτε ήταν ανεξέλεγκτα. Αυτό που πάντα υπήρχε η φορολογία και υπήρχαν οι φόροι που έπρεπε να πληρώσεις. Ναι, απλώς... Εγώ λέω όμως πώς την πλήρωναν και τι έλεγχος υπήρχε. Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, εκεί είναι θέμα διοκτικών φορολογικών αρχών των ελληνικών να πάρουν στοιχεία από το Airbnb και να δουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Το πλαίσιο υπάρχει. Έτσι, ενώ όμως υπάρχει ο διαχωρισμός, για να το ξεκαθαρίσουμε πριν κλείσουμε, ανάμεσα σε φορολογία εισοδήματος από ακίνητα, αν παρέχεις το σπίτι μόνο με κλινοσκεπάσματα, κοινώς με καμία άλλη υπηρεσία μεταφορά προς και αεροδρόμιο ή φαγητό ή κάτι άλλο. Όταν λοιπόν παρέχεις κλινοσκεπάσματα είναι εισόδημα από εκείνη την περιουσία. Όταν παρέχεις και άλλες υπηρεσίες είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχουν οι φόροι. Αυτό που λέμε το 45% για να μην φοβάται και ο κόσμος δεν είναι ότι όποια μίσθωση κάνεις μέσω Airbnb έχει 45% φόρο. Μιλάμε ότι συνυπολογίζεται στην κλίμακα των ενοικίων. Και στην υψηλότατη κλίμακα που είναι πάνω από 35.000 ευρώ εισόδημα από όλα τα ακίνητα το χρόνο. Εκεί επί το 45%. Για τις άλλες περιπτώσεις είναι χαμηλότερο. Είναι 15% μέχρι τις 12, 35-45. Μάλιστα. Λοιπόν, από 15 μου ξεκινάει. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χριστόπουλο για αυτήν την σύντομη αλλά περιεκτική συζήτηση.